Νέοι τουρκικοί λεονταρισμοί όχι μόνο προς Κύπρο αλλά προς Αμερική και Κατάρ. Ο γαμπρός του Ερτογάν, υπουργός ενέργειας Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ξαναχτυπά, προειδοποιώντας πως η Άγκυρα θα προστατεύσει μέχρι τέλους τη θέση της στο φυσικό αέριο και στα κυπριακά ύδατα. Και με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λευκοσία, την οποία όπως είπε παρακολούθησε, αλλά και τη γεώτρηση στο οικόπεδο 10 από την κοινοπραξία Mammoth ExxonMobil Qatar Petroleum, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως οποιοδήποτε έργο χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Παρακολουθώ γελώντας, είπε χαρακτηριστικά την κάθοδο μεγάλων εταιριών από Αμερική και Ιταλία. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik feasible değildir. Hangi pazara, hangi altyapı, hangi boru hatları yapacaksınız, nasıl yapacaksınız? Siyasi inat ediyoruz biz, illa yapacağız. Zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız buyurun. Οι εμπριστικές δηλώσεις από πλευράς Άγκυρας το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι ποσός έλαβε υπόψη την προειδοποίηση που απίφθηναν 28 για αξιολόγηση της τουρκικής συμπεριφοράς προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως για τη Σύνοδο Ευρώπης Τουρκίας στη Βάρνα. 3-24 ώρα πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει οριστική απόφαση ως προς τη Βάρνα, το Βερολίνο δια του πρέσβη του στην Αθήνα σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ τονίζει την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι. Die Lösung der Zypern-Frage ist ja sehr komplex und ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir diese Bemühung, diese schwierige Frage im Dialog, in Einvernehmen zu lösen, wenn wir in diesen Bemühungen nicht nachlassen. Und dann wäre meine Hoffnung, ist es auch möglich, solche Fragen ohne Kriegsschiffe zu lösen, sondern am Verhandlungstisch. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 28 συνεδριάζουν αύριο στις Βρυξέλλες, προετοιμάζοντας μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ης Μαρτίου. Για τη Βελγική πρωτεύουσα αναχώρησε σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα βάλει στο επίκεντρο διμερών συναντήσεών του με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις τουρκικές προκλήσεις.